Μαζί με τη Μαριλένα θα βαθμολογήσουμε όλους τους γονείς της Disney. Όλους. Τους περισσότερους. Έχουμε κατηγορίες κορυφαίοι, φοβεροί, καλοί, μέτριοι, κακοί και απέσιοι. Επειδή είμαστε κι εμείς γονείς, είπαμε να δούμε ποιοι πραγματικά αξίζουν και ποιοι όχι. Είσαι έτοιμη να πέσει κράξιμο? Έτοιμη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους δύο απίθανους γονείς. Τι θα τους έβαζες? Πρέπει να συμφωνούμε και οι δύο, όπως και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει με τη Early. Ωραία. Κορυφαίους. Κορυφαίους. Θα σου πω ποια είναι. Μην ξεκινάμε. Εντάξει, φοβερή. Φοβερή. Συνώνυμο το απίθανη. Επειδή αγωνίζονται πολύ για την οικογένειά τους. Αυτό βλέπω εγώ στις ταινίες. Ναι, γεγονός. Και τη μαμά πολύ θυσιαστική και τον μπαμπά. Συμφωνώ κι εγώ. Έχει δίκιο. Με έπεισε. Πάμε κορυφαίοι. Λοιπόν, οι γονείς της Bonnie. Εγώ θα τους έβαζα μέτριους. Ναι, γιατί? Εντάξει, οκ. Δηλαδή, δεν έχει φανεί μέσα στην ταινία τόσο πολύ ενδιαφέρον για την Bonnie. Δηλαδή, και τα παιχνίδια για να χάσει δεν τρέχει τίποτα. Έλα, αγάπη μου, είναι λίγο τυπική μου φαίνονται. Ναι. Όχι ότι είναι κακή, αλλά είναι μέτρη. Ναι, εντάξει, βάλτε τη μέτρη, άντε. Οι γονείς της Μιραμπέλ. Λοιπόν, οι γονείς της Μιραμπέλ. Φοβερή. Φοβερή. Είναι αρκετά υποστηρικτική, αλλά δεν την καταλαβαίνει σε πολλά σημεία. Άρα, λογικό. Αλλά ναι, εγώ θα τους έβαζα καλούς. Ναι. Άστους για καλούς και βλέπουμε, μπορεί στο τέλος να γίνουν και αλλαγές, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, οι γονείς της Γουέντι, του Τζον και του Μάικλ από το ΠίτερΠαν, τι λες? Μέτρη. Μέτρη. Ναι. Η μαμά το σώζει λίγο. Ναι, δεν είναι, γι' αυτό δεν είναι κακή. Ναι, δεν είναι κακή, όχι κακή δεν είναι. Α, τώρα όμως έχουμε εδώ. Αυτό εντάξει. Η Γκόθελ δεν είναι όντως μητέρα. Ναι, για κορυφαία και εγώ εκεί το σκεφτόμουν. Δεν είναι όντως μητέρα, αλλά έχει ρόλο μητέρα. Τη λένε και μητέρα Γκόθελ, δεν μπορούσε να μην είναι στη λίστα. Απέσει. Χωρίς δεύτερη σκέψη, νομίζω. Η Αμπουέλα. Η Αμπουέλα, κοίταξε, αν τη βαθμολογήσουμε ως μητέρα. Όχι ως γιαγιά. Ναι, ως μητέρα. Βέβαια, του παιδιού μου, το παιδί, δύο φορές παιδί μου. Δεν ισχύει. Κοίτα, να σκεφτούμε ότι μόνη της μεγάλωσε 3 παιδιά. Και ο σύζυγός της πέθανε. Ναι. Και φοβόταν να μην έχει μπελάτες και τα λοιπά. Οπότε η φοβερή κορυφαία. Η φοβερή κορυφαία. Εγώ, κοίταξε, εγώ την Αμπουέλα, ας πούμε, θα την έβαζα μέτρια. Ναι, αλλά... Έκανε και τις θυσίες και τα λοιπά, αλλά σκέψου τι πίεση έριξε στα παιδιά της. Ναι. Όχι, θα το βάλω μέτρια. Μέτρια. Γονείς της Ράιλι. Από τα μυαλά που κουβαλάς. Γονείς της Ράιλι. Μέτρη, νομίζω και αυτοί. Μέχρι στιγμής κερδίζουν οι μέτροι. Για να δούμε όμως. Οι γονείς του Ηρακλή, οι θετοί γονείς, δηλαδή. Όχι οι βιολογικοί. Κορυφαίοι. Δεν νομίζω καλοί. Γιατί. Θα μου πεις δεν φαίνονται πολλοί. Τον μεγάλωσαν, τον αγαπούσαν όπως ήταν. Εντάξει, ναι, με τις ιδιαιτερότητες κτλ. Φοβερή, εντάξει. Γκούφι. Ο Γκούφι κορυφαίος. Κορυφαίος. Ναι, σκέψου έκανε. Χαλή να το πατήσει για το Μάξ. Ναι. Όχι, συμφωνούμε. Της αυγούλας μπορεί να είναι για κακή. Κακή. Το κανάλι για να προφυλάξουν την κόρη της. Εντάξει, κακή. Κακή είναι. Της Μουλάν. Η μαμά της είναι τελείως αδιάφορη, δεν υπάρχει καν στις ταινίες. Ο πατέρας είναι πολύ καλός. Είναι καλός, ναι, αν και... δεν είναι φοβερή σκηνή που. Επειδή την είχε πιέσει, α πούμε, δεν συνεννοήθηκε καλά μετά τη πρώτη του, α πούμε. Ξέρεις, υπήρξε μια συνεννοησία. Ναι, αλλά στο τέλος ήταν. Α, το βάλω καλό. Καλή βάλτε, ναι. Άντε. Μου φάσε και σαράμπι, νομίζω κορυφαίοι. Ναι. Θυσιάστηκε μου φάσε για το παιδί του. Τι θέλεις? Ναι, σωστά. Παραπάνω. Όχι, κορυφαία. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, Ζήρα. Αχ, δεν τη θυμάμαι καθόλου να σου πω πώς θα κάνουν. Θυμάμαι μόνο την κατζουνιά στο χαστούκι, στον κοβού. Ασχολείται μόνο με τον κοβού και έχει παραμελήσει τα άλλα δύο παιδιά της. Τα απέσια. Απέσια και επίσης, γι' αυτό θέλω να την βάλω για απέσια, γιατί γέμισε μίσος τον κοβού. Και τα άλλα παιδιά και όλη τη συμμόρια της. Της Τζούντι, οι γονείς τώρα... Μέτρη. Είναι καλής αγωνής. Καλής αγωνής. Λίγο έτσι στον κόσμο τους. Ναι, αυτό. Είναι λίγο... Λοιπόν, εδώ Η μητέρα του Άννη θα τη βάλω κακιά. Γιατί όχι, περίμενε. Γενικά δείχνει καλές συμπεριφορές, αλλά έχει κάνει τόσες πολλές πατάτες. Δηλαδή, στο 3 πήγε να πετάξει τα παιχνίδια. Στο 2 πάλι έδωσε το Γουέντι, δεν πρόσεξε κτλ. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι πως αν δεν είναι τόσο πρόσεκτη, οι ταινίες δεν θα έβγαιναν. Ναι. Χάρη σε αυτή έχουμε 2 ταινίες έξω. Ναι. Εδώ τώρα, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, η Νάνι. Λοιπόν, Νάνι, κοίτα. Ήταν και αδερφή, δεν ήταν και γονιός. Ναι, δεν ήταν γονιός. Και πολύ μικρούλα. Ναι. Και έχει αναλάβει, έχει πάρει όλο το βάρος κτλ. Ναι, έχει παραγωνίσει τη δικιά της ζωή, θέλω να πω. Ναι. Ανεβαίνουμε λίγο. Η κορυφαία φοβερή, δεν νομίζω να την πάρεις πιο κάτω. Κορυφαία. Και εγώ κορυφαία την έβαζα. Ο Ποχάταν, ο μπαμπάς του Ποκαχόντας, ο οποίος τη μεγαλώνει μόνος του μετά από ένα σημείο. Και είναι και δύσκολο παιδί Ποκαχόντας. Αλλά νομίζω ότι θα τον έβαζα. Δεν την ακούει δηλαδή. Ξέρεις, στο τέλος λίγο αλλάζει, γι' αυτό θα το βάλω μέτριο. Ναι. Συμφωνείς? Είναι μέτριο καλό, δεν θα το έπαιζα πιο πάνω ή πιο κάτω. Μια χαρά, μια χαρά. Οι γονείς της Ραπουνζέλ, αρχικά, οι χειρότεροι βασιλείς δεν υπάρχουν, που κοιμούνται με ανοιχτά παράθυρα, χωρίς φρουρούς και δεν ακούνε τίποτα και μπαίνει άλλη γραία μέσα και τραγουδάει μέσα στο δωμάτιο, αυτοί πέρα βρέχει, κοιμούνται, ροχαλίζουνε και τους παίρνει το παιδί μέσα από τα χέρια τους. Είναι όμως γονείς ενός νεογέννητου θεωρητικά, σκέψου την κούραση τραβάνε, μάλλον είχαν πέσει ξεροί. Όχι. Όχι. Λοιπόν, η αλήθεια, η μαμά θα πρέπει να ακούσει. Η μαμά ξυπνάει έτσι. Τι είναι? Εδώ τίποτα, εγώ αλλάζω πλευρό και ξυπνάει, δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν. Μέτρη κακή. Τι να τη βάλουμε. Και σιγά τι ψάξανε δηλαδή. Και έρχεται τώρα ένας ληστής και βρίσκει τον πύρυγο έτσι. Ναι, αν δεν βάλεις κακούς. Κακούς, δεν πάει. Και εδώ τώρα, άλλα τζιμάνια εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, οι γονείς από τον Λούκα. Και εγώ κακούς θα τους έμεσα. Κακούς ή απέσιους. Όχι τόσο πολύ. Ήθελα να το στείλουν το παιδί με τον τρελό και τον Άρα, το θείο, τον Ούγκο. Εντάξει, απέσιους άλλοι. Τρώει κουφάρια φάλαινας, τι έλεγε. Απέσι. Και επίσης να πω, γιατί ρίχνουν και τα κορίτσια στο νερό. Δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν το είχα πει μέσα στο καταστρέφω και νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το σχόλιο. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, είναι και. Δεν. Λοιπόν, τη Βαϊάννα εδώ, άλλοι γονείς από εδώ υπογεί τώρα. Κοίτα, η μαμά. Η μαμά το σώζει κάπως. Μέτρη. Ναι. Εν τω μεταξύ να πω και αυτό. Και ο πατέρας είχε προσωπικό τραύμα που ήταν. Ναι, και είχε και τους λόγους του που ήταν αυστηρός. Ναι. Και δεν ήταν ότι ήταν κακό αυτό που έλεγε, ας πούμε. Απλά ήταν υπερβολικός σε όλο αυτό. Ναι. Και το είχε φουσκώσει λίγο στο μυαλό του. Μέτριος. Θέλω να πω και αυτό. Πολλές φορές είναι τεχνική αυτό στη Disney. Κάνουν τους γονείς είτε χαζούς, είτε να μην πιστεύουν τα παιδιά τους, να μην τα υποστηρίζουν κτλ. Για να αναδειχθούν. Είτε δεν υπάρχουν καθόλου, ναι. Για να αναδειχθούν οι πρωταγωνιστές, για να πατήσουν στα πόδια τους, να εξελιχθούν κτλ. Οπότε, πολλές φορές επίτηδες θέλει η Disney να είναι μέτριοι γονείς. Για να μην παρεξηγηθούμε. Καλά. Κορυφαία. Ναι, νομίζω κορυφαία. Δεν ξέρω αν πάει παραπάνω. Δηλαδή. Όχι, ήταν. Όχι, εξαιρετική. Πολύ καλή. Σε όλα, δηλαδή και κατανόηση. Και να το έσωσε το αρχικά το παιδί κτλ. Παρά το κέρτσακ που τον ήθελε. Ναι, και να τον βοηθήσει να ενταχθεί και φοβερή όλη η αγάπη. Όταν εκείνος επέλεξε να φύγει, τον άφησε. Φοβερή. Ναι. Άλλη σαύρα εδώ πέρα τώρα. Απέσια χωρίς δεύτερη σκέψη πάλι. Και για τη ταχτοπούτα και για τις κόρες της. Όπου και να το πάει. Δηλαδή λες άθλια, δεν κάνει για μητέρας. Ο παπάς του Μπάμπη, τον οποίο έχω βάλει ξεχωριστά με τη μαμά του. Δηλαδή κάτσε να φέρουμε και τη μαμά εδώ πέρα. Λοιπόν, ο μπαμπάς του Μπάμπη. Εντάξει, μπορεί στην αρχή να μην τον άκουγε. Ναι, ήταν λίγο έτσι. Ναι. Είναι και ο ρόλος του τέτοιο, ω πρίγκιπας, ο μεγάλος πρίγκιπας του δάσους. Ή φοβερός κορυφαία. Καλός. Πιο κάτω, λες. Μετά γίνανε καλή φίλη. Ναι, αλλά καλή. Εντάξει, δεν θα το κάνω. Καλός, λοιπόν, ωραία. Έχει ωραία τραγούδι ταινία. Έχει ωραία. Είναι στη δεύτερη ταινία κυρίως φαίνεται η σχέση του με την Μπάμπη. Ενώ η μαμά του φαίνεται στην πρώτη. Και νομίζω φοβερή. Ναι, φοβερή. Όχι, καλή κι αυτή. Άντε, να είναι εδώ παρεούλα. Να είναι το ζευγάρι μου. Κάτσε να την κοιτάζει. Λοιπόν, εδώ ο Πάτσα και η Τσίτσα. Αυτή νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Ενώ κορυφαίοι. Φοβερή κορυφαίοι, ναι. Φοβερή νομίζω εγώ. Φοβερή, είναι πολύ καλή όντως. Και είναι η πρώτη γυναίκα της Disney, μητέρα που είναι έγκυος. Λοιπόν, τις βάζουμε φοβερούς. Φοβερούς, εντάξει. Λοιπόν, της Ντόρι τώρα. Φοβερή κορυφαίοι, γιατί δεν φταίνε εκείνη που έφυγε η Ντόρι. Φοβερή. Το αφήνω φοβερό. Ναι, αγωνιστέ του έλεγε να τύχει. Όχι, ναι, και μέχρι τελευταία στιγμή είχαν την ελπίδα και βάζανε κοχυλάκια. Μπορεί και φοβερή. Και κορυφαίοι. Ναι, βάζω κορυφαίου. Του βάζω κορυφαίου. Η Γουέντι ως μητέρα. Η Γουέντι ως μητέρα. Κορυφαία. Και εγώ έτσι να μιλάω. Πολύ ευγενική. Το μάλωμα διακριτικό και στην Τζέιν, οπότε κορυφαίοι. Λοιπόν, η Λέδη από τις Αριστόγατες. Και καλή, φοβερή. Και αυτή μόνη της να μεγαλώνει και με αγάπη και ιστορία. Μόνη της. Μόνη μια σπιταρόνα με φαγητά. Εντάξει, καλή, άστο καλή. Εδώ κακός θεωρώ, ο Λάκης Πουλάκης. Ο Λάκης Πουλάκης δεν θυμάμαι καθόλου που την έλεγαν έτσι. Ναι, ο Λάκης Πουλάκης και από τον Πουλάκη. Βάλτε τον άκουθες, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου την ταινία. Γενικά, ξέρεις, πολύ τον παραγωνίζει το γιο του, δεν τον ακούει, δεν τον πιστεύει, δεν τον υποστηρίζει. Οπότε ναι, νομίζω ο Λάκης Πουλάκης. Εκεί λοιπόν η μαμά τώρα των παιδιών, του Ιαν και του Μπάρλαι από το Φύγαμε. Λοιπόν, είναι πολύ αγάπη προς τα παιδιά. Πολύ αγάπη προς τα παιδιά. Λίγο η σχέση της με χάλασε προσωπικά. Δηλαδή δεν. Το μουλάρι εκείνο. Λοιπόν. Κένταυρος. Κένταυρος, ναι, αλλά. Δηλαδή μου χάλασε λίγο αυτό το ιδεώδες που είχαμε το. Αληθινή, πατατινή αγάπη, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, αλλά δεν πάβει να την κάνει καλή μητέρα. Όχι, σαν μητέρα είναι καλή. Ας την πάρουμε καλή. Ή φοβερή. Ή καλή ή φοβερή, εντάξει. Και αγωνίστηκε και μετά για τα παιδιά της. Όχι, ναι, φοβερή. Ναι. Λοιπόν, εδώ ο Μωρίς. Φοβερός. Είναι, εντάξει. Προτείνει να παντρευτεί τον Καστόν, ας πούμε. Α, ναι, δεν το θυμάμαι. Στην αρχή της ταινίας. Το λέει, ξέρω εγώ, όπως φαίνεται ο Καστόν, ξέρω εγώ. Και ναι, εντάξει, τώρα πάει και θυσιάζεται και στο τέλος για την Μπέλ. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί μέσα στα χιόνια και τα λοιπά να τη βρει. Φοβερός. Ο μπαμπάς Ταχτοπούτας. Δεν φάνηκε πολύ. Δεν φάνηκε καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, μόνο μια εικόνα του έχουμε όλοι και όλοι. Αλλά... Επειδή παντρεύτηκε τη Σάβρα. Τελείως. Τι κριτήριο είχε δηλαδή. Δηλαδή, τι φλός ήταν, δεν ξέρω. Δεν το λέει και η ταινία άμα ήταν. Δεν πρέπει να ήταν τόσο υποκρισία. Ναι, και να μην κατάλαβε τίποτα. Και, οκ, δεν είδε τη Σαύρα. Τα άλλα δύο τα σαβράκια, ναι, δεν το κατάλαβε. Εντάξει, αυτά ήταν κοριτσάκια μικρά, εντάξει, πολύ. Μα δεν τα κοιτάζανε, άσε. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, η φοβερός κοριτσέας. Μπομπάς της Ράια. Ήθελε την ειρήνη σε όλα τα βασίλεια. Πολύ. Ναι, όχι, και είχε τα μυαλά του. Και δίδασκε και τη Ράια προς αυτό. Άρα η κορυφαίος ή φοβερός. Φοβερός. Ωραία. Γιατί δεν φάνηκε τόσο στην ταινία. Δηλαδή, ξέρεις, θα ήθελα λίγο το κάτι παραπάνω να δω μέσα στην ταινία. Έμεινε έτσι. Λοιπόν. Η μαμά του Τζιμ. Αυτή η κορυφαία. Φοβερή. Και αυτή θέλει το κάτι της. Εγώ πιστεύω ότι άμα βλέπαμε λίγο. Όλη την προσωπικότητά της και τα λοιπά θα ήταν φοβερή. Έφυγε την παράτησε ο άντρας της. Με μαγαζί να έχει. Λοιπόν, φοβερή νομίζω. Φοβερή, εντάξει. Εδώ νομίζω το όνομά της είναι Σακίνα, η μαμά της Σάσα. Σακίνα, ωραία. Σακίνα, λοιπόν αυτή ας πούμε. Κακιά. Γιατί, επειδή δεν την πίστεψε. Δεν την πίστεψε λίγο, δηλαδή ό,τι πει ο βασιλιάς. Δηλαδή ήταν κατά της επανάστασης που ήθελε η Άσα. Ναι. Που ήταν για καλό εν τέλει. Ωραία, άντε. Κακιά λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν, Σπίθας, ο Σπίθας και η Έντνα, από το Elemental, στο στοιχείο τους. Ιδιαίτερη περίπτωση και αυτή, γιατί εν τέλει γίνονται καλοί, αλλά σε όλη την ταινία είναι κακοί. Κοίτα, αν όμως η Φλόγα μιλούσε στον μπαμπά της και έλεγε δεν θέλω να πάρω την επιχείρηση. Δεν θα την πιστεύω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τα κατανοούσε καν. Ωραία, αυτό για εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Που αποκαλύφθηκε όλο αυτό ήταν. Άρα κακή. Μπορεί και απέσιος. Θα τους έβαζα απέσιος. Ναι, μάλιστα. Λόγω του τέλους, λέγω ότι αλλάξαν, ας πούμε, και έκανε την υπόκληση. Πολύ ωραία σκηνή. Λοιπόν, εδώ. Πάπα Χένρι. Ο μπαμπάς του Άρλο. Δεν φαίνεται και πολύ, νομίζω. Δεν φαίνεται πολύ, αλλά έχει τη θυσία. Τη θυσία, αυτό θυμάμαι κι εγώ. Φοβερός, εντάξει. Και, ναι, είναι λίγο. Έχει αδικημένο λίγο τον Άρλο. αλλά του δίνει το χρόνο που χρειάζεται κτλ. Οι γονείς της Μέιλι. Λοιπόν, επειδή μαγειρεύει ωραία ο μπαμπάς της. Και είναι καλός ο μπαμπάς της. Ναι, είναι καλός. Είναι καλός. Εντάξει, και η μητέρα της είχε λόγο. Είχε λόγο, ναι, και είχε και παιδικά τραύματα κτλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί απλά δεν μιλάνε στο παιδί τους. Δεν θα μπορούσε να τους μιλήσει. Ναι, μέτρη. Μέτρη, βάντες. Ή λόγω του πατέρα καλή. Άντε, βάλτε καλή. Άντε, καλή. Λοιπόν, Πόγκο και Πέγγι, 100.000 δαλματίας, καλή. Ναι. Κάνουμε τη συμμετρία πάλι. Εδώ είμαστε. Λίγε πέσει μας λίγο. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Απέσιους. Εδώ έχουμε απέσιους. Να τους βάλω. Κοίταξε, κακή είναι. Κακή είναι, δηλαδή. Πολύ λάθος τεχνικές. Ναι. Κλειδώνεις το παιδί σου μέσα, απομονώνεις το άλλο, κλείνεις τις πύλες, δηλαδή. Απέσει το μυαλό. Απέσει, όχι απέσει. Μόνο για την απομόνωση των παιδιών. Ναι, να και να χωρίσουν τα αδέρφια. Ναι. Και όλο το σύστημα, δηλαδή. Stop. Κρύψτο, μην το νιώθεις. Άκου. Εδώ λοιπόν. Γονείς του Ταρζάν. Γονείς του Ταρζάν. Φοβερή. Ναι, και νομίζω κορυφαίοι αν τους βλέπαμε. Ναι, άμα τους βλέπαμε θα πήγαιναν κορυφαίοι, αλλά αυτό που είδαμε φοβερούς. Αλλά από αυτό που είδαμε φοβεροί. Μάρλιν. Ο Μάρλιν. Απέσιος. Γιατί? Δεν αφήνει το παιδί του να πάει στον ύφαλο, δεν είναι το ένα. Πλάκα κάνω προφανώς. Κορυφαίος. Γιατί, οκ, ήταν παράξενος, ήταν στριμμένος και επιφυλακτικός και τα λοιπά, οκ, ναι. Αλλά άλλαξε και η αλλαγή μετράει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πριν λέγαμε και που άλλαξαν σιγά τα αυγά και το Element. Ναι, γιατί το είπαμε αυτό. Γιατί στην αρχή δεν το δέχτηκαν. Ναι. Αυτή τη Μάρθα μου πει το δέχτηκε. Το πρασταθεί ο νέα μου γεννά. Ναι, αλλά αν μπαίνεις ως είδες πως άλλαξε. Εκείνη τάκ έτσι. Και πήγε να τον βρει, ας πούμε, έκανε διάσχηση όλο τον ωκεανό. Λοιπόν, Δίας και Ήρα. Το φανταστικό ζευγάρι, γιατί δεν υπήρξε ποτέ στην ηθολογία. Όχι, στην ηθολογία υπήρξε, αλλά δεν υπήρξε ποτέ ζευγάρι όπως παρουσιάστηκε στην Disney. Με αυτή την έννοια. Να σου πω κάτι. Όχι, Έλειο. Εγώ θεωρώ πως αφού ήταν θεός ο Δίας, ο αρχηγός των θεών, τι δεν μπορούσε να φέρει τον Ηρακλή τώρα πάνω να κάνει τους άθλους. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είχε στο μυαλό μου. Ο Ηρακλής δεν έβλεπε την καλύτερη καρδιά που να κάνει 500 άθλους. Κακή. Δεν βάλω το πικίνο. Και επίσης, δηλαδή, δεν μπορούσαν, ας πούμε, να πιάσουν δύο χαϊβάνια τώρα, το Μπόνο και τον Πανικό, κλέψαν ένα μωρό. Ναι. Δηλαδή, και αυτοί δεν ακούνε. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουν οι γονείς και δεν ακούνε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, και επίσης μιλούσε και με γρίφους, έτσι, στον Ηρακλή. Αντί να του πει ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Δηλαδή, πρέπει να ζώσει μια κοπελιά, ρε φίλε. Πες του το. Το αναφέρει. Στον αληθινό ήρωα. Μετράζουμε τη δύναμη τη χωρί. Άσο. Λοιπόν, εδώ, Λέδη και Αλήτη. Στη δεύτερη ταινία φαίνονται ως γονείς κυρίως. Δεν την πολύ θυμάμαι, οπότε το αφήνω λίγο πάνω. Μέτρη. Το λέω εγώ, ναι. Σύμπα και Νάλα. Πάλι στη δεύτερη ταινία, για την Κιάρα δηλαδή. Δεν θυμάμαι πάλι πολύ καλά. Θυμάμαι ότι ο Σύμπα ήταν αυστηρός απλά. Ναι. Μπάρτε εσύ, τώρα το αφήνω πάνω στο φε. Νομίζω. Αλλά θα μου πει και γιατί. Ναι, θα σου πω και γιατί. Πολύ αυστηρή, ειδικά ο Σύμπα. Η Νάλα είναι σαν να μην υπάρχει ως μητέρα. Ναι, και εγώ δεν τη θυμάμαι. Ναι, και αργεί πολύ να δείξει κατανόηση κτλ. Οπότε μέτρη. Σουλτάνος, υποχείρο του Τζαφάρ. Πέρα βρέχει. 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Ναι. Βέβαια, πολύ καλός σαν άνθρωπος, αγαθούλη. Μέτριος. Ναι, δηλαδή, έχει αρχικά. Γιατί είναι χαζός, λοιπόν, παιδιά. Αγαθούλης. Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αλλάξει τον νόμο από την πρώτη μέρα που του είπε η Γιασμίν ότι δεν θέλω να παντρευτώ έναν με το ζόρι και επέμενε μέχρι να βρει τον Αλαντίν. Όχι. Κακός. Γι' αυτό το λόγο. Η κυρία Τζάμπο, από η μητέρα του Ντάμπο. Είναι εδώ, στο αδιάφορο, δηλαδή μέτρια είναι. Εντάξει, όμως τον αγαπούσε, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι που τον κλείδωσαν. Ναι, όντως, όχι, καλή. Έχει δίκιο. Λοιπόν, εδώ τώρα. Ο μπαμπάς του Ρέμι από το Ρατατούι, από τον Μπριάμ, για να τα λέμε σωστά. Κακός. Βασικά, Τι λες. βάλει το κακό, ξέρω εγώ, όχι μέτριο. Όχι πιο πάνω, λέει. Βασικά, εντάξει, δεν μου άρεσε που δεν κατανοούσε το Ρέμι ότι, ότι του αρέσει να μαγειρεύει και απλά τον είχε για μυριστή ποτικό φάρμακο. Ναι. Για λεμπή. Αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθούσε να τον αποτρέψει από τους ανθρώπους μετά. Ναι, αλλά και πολύ με λάθος τρόπο όμως. Ωραία, βάλει το κακό εδώ. Κακό. Τζεπέτο, φοβερός. Κοίτα, εγώ δεν θα αφήνα πρώτη μέρα το ξύλινο κουκλάκι μου πάει μόνο στο σχολείο. Ναι, γεγονός. Καλός. Αλλά πολύ καλός σαν χαρακτήρας. Ναι, και σαν χαρακτήρας και που πήγε μετά ολόκληρο ταξίδι για να τον βρει. Ας πούμε, έψαχνε παντού. Ήταν καλός ή φοβερός. Άντε, εντάξει, μπορείς να βάλεις φοβερό. Φοβερός, ωραία. Ίσως επειδή. Τρίτονας τώρα εδώ πέρα. Ο μπαμπάς της Άριελ. Εδώ τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Και θα σου πω γιατί. Να αιτιολογήσω. Λοιπόν, εγώ θα τον έβαζα και φοβερό. Όχι, καλό. Λοιπόν, καλό, λοιπόν. Για να υπάρχει συμμετρία. Για να υπάρχει συμμετρία και πέρα από αυτό όμως. Λοιπόν, ο Τρίτονας γενικά δεν ήθελε το κακό της Άριελ. Όχι, δεν το θέλω. Και ό,τι έκανε και ό,τι έλεγε, το έλεγε από αγάπη. Αλλά προσέξτε, ακούστε μια ωραία φράση που έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος. Για τους γονείς λέει: δεν αρκεί να λες κάτι από αγάπη. Πολλοί γονείς το κάνουν αυτό έτσι κι αλλιώς. Από αγάπη. Θα μαλώσουμε το παιδί μας, από αγάπη θα το στερήσουμε κάτι κτλ. Έλεγε δεν αρκεί να λες κάτι από αγάπη, αλλά να το λες και με αγάπη. Αυτό δηλαδή ας πούμε ήταν λάθος ο τρόπος του να πείσει την Άριελ εισαγωγικά για το καλό της. Οπότε μπορεί και μέτριος για αυτό το λόγο. Αλλά άντε. Άντε, είχε χάσει τη γυναίκα του. Άντε. Τώρα η μαμά που το γνωρίζει τους Ρόμπινσον εδώ πέρα, η μαμά, μία είναι η μαμά, λοιπόν, οπότε θα τη βάλουμε φοβερή, κορυφαία. Και εγώ λέω κατεβαίνεις, γιατί κατεβαίνεις? Όχι, απλά ψάχνω εδώ πέρα. Φοβερή ή κορυφαία? Δεν έδωσε την κορυφαία, είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Έχει την ευγένεια, έχει ωραία και τα μηνύματα. Ωραία, πάμε τα κορυφαία. Και εδώ τώρα τελευταίο ζευγάρι, ο Φέργους και η Έλινορ. Εντάξει, ο Φέργους είναι καλός, είναι καλός. Λίγο ώρα που ζητεί η Έλληνορ λίγο το χειριστή. Ναι, η Έλληνορ βέβαια εντάξει. Και αυτή εδώ δηλαδή, από αγάπη αλλά χωρίς με αγάπη. Έτσι, οπότε εδώ, μέτρια. Ναι, μέτρια. Μέτρια και οι δύο λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, για τους γονείς της Μιραμπέλ είχαμε πει, αν τους αλλάζαμε. Νομίζω καλά είναι. Όχι, εντάξει, ναι. Καλά είναι. Λοιπόν, τσεκάρτε αυτό το βίντεο ή αυτό. Διαλέξτε ένα από τα δύο, πατήστε το. Όχι, το δικό μου, το δικό μου. Και τα λέμε.